Ελάτε να κάνουμε μια μικρή προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήσαν αδείξας καταπέμψαν αυτής ο πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγιχνεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε αρχίσει στο μοναστήρι να ασχολιόμαστε με την 22η υπόθεση του Ευεργετινού, η οποία έχει τον εξής τίτλο: περί του ότι εκείνος που θέλει να σωθεί πρέπει να αποφεύγει τις αναστροφές των απρόσεκτων ανθρώπων και τους θορύβους. Είναι δε αναγκαία η αποξένωσή του από τον κόσμο για εκείνο που θέλει να σωθεί. Και σκέφτηκα σήμερα να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια θα πει κανείς αυτό είναι πιο πολύ για τους μοναχούς και όχι τόσο για μας. Αλλά όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, όταν κάποιος θέλει να ζήσει χριστιανικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβει ότι θα έρθει σε μία σύγκρουση με τον κόσμο, δηλαδή με το κοσμικό φρόνημα, όχι με τους ανθρώπους βέβαια. Τους ανθρώπους πάντα τους αγαπάμε, και τους καλούς και τους κακούς και τους αμαρτωλούς και τους δίκαιους και τους εχθρούς και τους φίλους, αυτός είναι ο χριστιανός. Αλλά το φρόνημα του κόσμου που είναι αγάπη στα μάταια, αγάπη στην ύλη, αγάπη στις ειδονές, αγάπη στη μάταιη δόξα του κόσμου, αυτό δεν αγαπάμε, γιατί αυτό είναι το αντίθετο από το πνεύμα του Θεού, από το φρόνημα που θέλει ο Θεός να έχουμε. Οπότε αυτά που λέει εδώ δεν απευθύνονται μόνο στους μοναχούς αλλά και σε κάθε χριστιανό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το λέει σαφέστατα, όποιος θέλει λέει να γίνει φίλος του κόσμου, δηλαδή να εγκολπωθεί το φρόνημα του κόσμου, αυτός γίνεται αυτόματα εχθρός του Θεού. Αυτά που λέμε επομένως δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την Αγία Γραφή, που το λένε κάποιοι καλόγυροι, αλλά είναι κάτι ακριβώς που ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Γιατί πολλά πράγματα στην Αγία Γραφή είναι και αποκαλυμμένα, αλλά είναι και συγκαλυμμένα. Και το κάνει επίτηδες αυτό το Πνεύμα του Άγιου του Θεού για πολλούς λόγους, και ένας από τους λόγους βέβαια είναι να ενδιαφερόμαστε, να σκάβουμε και να ερευνούμε την αλήθεια, να εμβαθύνουμε, και όσοι έχουν έτσι προθυμία να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ενώ όσοι δεν έχουν πάλι και αυτοί να μην έχουν πλήρη την εικόνα ώστε και να μην πολεμούν αποτελεσματικά. Δηλαδή ο Κύριος και αποκαλύπτει αλλά και συσκιάζει τα πράγματα. Άλλωστε και όταν κήρυτε έτσι έκανε, μιλούσε πολλές φορές με παραβολές. Και αυτοί που ήταν αδιάφοροι και εχθρικοί δεν καταλάβαιναν πολλά πράγματα. Άκουαν μια ωραία ιστορία και έφευγαν. Αυτοί που είχαν πραγματικό ενδιαφέρον ερωτούσαν και λέγανε: «Κύριε, ερμήνευσέ μας, τι σημαίνει αυτό που λες». Οπότε και εμείς για να καταλάβουμε την Αγία Γραφή, γι' αυτό λέω αυτή την εισαγωγή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι αναγκαία η μελέτη των Αγίων Πατέρων και των λεγόμενων κοινωνικών πατέρων, των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου κλπ, αλλά και των ασκητικών πατέρων. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά. Και οι ασκητικοί πατέρες είναι κοινωνικοί και οι κοινωνικοί είναι ασκητικοί. Γιατί η άσκηση είναι συνυφασμένη με τη χριστιανική ζωή.
Επομένως, έχουν σημασία αυτά που λένε και οι ασκητικοί πατέρες, οι οποίοι βέβαια απευθύνονται κυρίως στους μοναχούς, αλλά και σε κάθε χριστιανό. Είναι πολύ σωστό αυτό που έλεγε κάποιος, ότι σήμερα αν θέλουμε να υπάρξουμε σαν χριστιανοί, πρέπει να γίνουμε μοναχοί. Με την έννοια αυτή να εγκολποθούμε τον τρόπο του μοναχού, δηλαδή το πώς ζει, γιατί ουσιαστικά ο τρόπος της ζωής του μοναχού είναι ο τρόπος που δίδαξε ο Χριστός. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι πιο πολλοί που ζουν στον κόσμο συνήθως είναι έγγαμοι. Τίποτα άλλο, καμιά άλλη διαφορά δεν υπάρχει. Ας δούμε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα, τι λένε οι Άγιοι. Ένας Αββάς Ισαΐας. Για το θέμα, να θυμίσω πάλι το θέμα. Περί του ότι εκείνος ο οποίος θέλει να σωθεί πρέπει να αποφεύγει τις αναστροφές των απρόσεκτων ανθρώπων. Όταν λέει απρόσεκτοι, εννοεί ως προς την ψυχή τους, ως προς την σωτηρία τους, με αυτή την έννοια της απροσεξίας. Και τους θορύβους, γιατί οι θόρυβοι περισπούν τον άνθρωπο και μετεωρίζουν τη διάνοια και ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί μέσα στο θόρυβο εύκολα και να προσέξει τον εαυτό του. Γι' αυτό και οι Άγιοι φεύγανε στην έρημο που δεν ακούγεται τίποτε. Μια πολύ μεγάλη ησυχία, η οποία βοηθάει και στην προσευχή και στην περισυλλογή και στην αυτοεπίσκεψη. Να δεις τον εαυτό σου. Για να δεις τον εαυτό σου πρέπει να βρεθείς σε έναν ήσυχο τόπο. Να κλειστείς το δωμάτιό σου, να έχεις μια εξωτερική ησυχία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι ώστε σιγά σιγά να μπεις μέσα σου και να δεις τα πάθη που σε κυριεύουν και να τα πολεμήσεις, οπότε θα φτάσεις και στην εσωτερική ησυχία, η οποία είναι το σπουδαιότερο, γιατί μπορεί να υπάρχει εξωτερική ησυχία, αλλά να μην υπάρχει ησυχία στους λογισμούς. Να είναι ο άνθρωπος μέσα του γεμάτος φασαρία, γεμάτος θόρυβο από τους λογισμούς. Και λέει συνέχεια ο τίτλος, είναι αναγκαία η αποξένωση από τον κόσμο για εκείνο που θέλει να σωθεί. Με την έννοια, ξαναλέω, η αποξένωση από τον τρόπο ζωής του κόσμου, ο οποίος είναι ακριβώς το αντίθετο από τον κόσμο, από τον τρόπο που διδάσκει ο Χριστός. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Και ως της βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μας το λέει η Αγία Γραφή σαφέστατα, σαφώς. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισαΐας, εάν σου λέγει κάποιος λόγους ανωφελείς, μη θέλεις να τους ακούσεις, για να μην ζημιώσεις την ψυχή σου και να μην τραπείς το πρόσωπό του για να τον λυπήσεις. Πολλές φορές μας πιάνει μια ανθρωπαρέσκεια και κάποιος αρχίζει και μας λέει λόγια τα οποία δεν μας ωφελούν, μας βλάπτουν. Λέει ο Αββάς, μην τον τραπείς, να του πεις σε παρακαλώ σταμάτα, μην τα λες αυτά. Και για το δικό σου το καλό και για το δικό μου. Να μην ανεχθείς τα λεγόμενα, δικαιολογούμενος στον εαυτό σου, ότι εγώ αυτά που ακούω δεν τα δέχομαι. Ας τον να λέει, εγώ δεν τα προσέχω. Όχι, μην τον αφήνεις να λέει, γιατί και μόνο που θα τα ακούσεις είναι ζημιά. Μπαίνει μέσα σου αυτό που είναι βλαβερό. Είναι σαν να τρως ένα φαγητό ακατάλληλο. Μπορείς να πεις έχω χερό στο μάχη, δεν παθαίνω τίποτα. Δεν το ξέρεις τι θα πάθεις, τι μπορεί να πάθεις όταν τρως κάτι που είναι μολυσμένο, αλλοιωμένο φαγητό. Μην είπεις αυτό, ότι εγώ δηλαδή, ας λέει, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά που λέει. Γιατί δεν είσαι ανώτερος από τον πρωτόπλαστο, τον οποίον έπλασε ο Θεός με το ίδιο του το χέρι και που έβλαψε η κακή συνομιλία με τον όφη. Υπάρχουν τέσσερα στάδια στην αμαρτία, στο κακό. Πώς δρά ο διάβολος? Το πρώτο στάδιο είναι ότι έρχεται δίπλα σου. Απλώς κάθεται δίπλα σου και σου λέει τι σε πειράζει, να είμαι και εγώ δίπλα σου. Είναι αυτό το στάδιο που το λέμε συνύπαρξη.
Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που λέμε διάλογος. Με το που θα καθίσει δίπλα σου, δεν θα κάτσει σιωπηλός, θα αρχίσει να μιλάει. Μην τον ανεχθείς, ούτε να καθίσει καν δίπλα σου. Αυτό λέει εδώ ο βάσης Ισαΐας. Αυτό έκανε η Εύα. Το λάθος της Εύας ήταν ότι δέχθηκε και τη συνύπαρξη, κάθισε δίπλα με το φίδι και μετά άρχισε και διάλογο με το φίδι, που είναι το δεύτερο στάδιο της δράσης του διαβόλου. Και αφού άρχισε το διάλογο, μετά φτάνει και στο τρίτο στάδιο, το οποίο λέγεται διείσδυσης. Δηλαδή ο διάβολος από τη στιγμή που αρχίζει να σου μιλάει, δεν θα σε αφήσει ανεπηρέαστο, όσο και αν εσύ έχεις την ιδέα ότι δεν επηρεάζεσαι, επηρεάζεσαι. Να σου πω ένα 38 παράδειγμα, η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει αλλοιώσει τρομερά τους Έλληνες. Ε? Πότε βγήκε η πρώτη τηλεόραση, το 74, 70. Ε? Τότε θυμάμαι στο χωριό είχαμε 2 τηλεοράσεις, όλο το χωριό, στα καφενεία ας πούμε, και πηγαίναμε να δούμε τηλεόραση στο καφενείο. Μικρά παιδιά. Λοιπόν, και είχε μία εκπομπή αποδομητική το μήνα. Μία εκπομπή δηλαδή που κατεδάφιζε τις αξίες. Τις όποιες αξίες τέλος πάντων, της πίστης. Σιγά σιγά αυτή μία εκπομπή έγινε μία εκπομπή τη βδομάδα. Μετά έγινε μία εκπομπή κάθε μέρα και τώρα είναι όλες οι εκπομπές αποδομητικές. Και της πίστεως και της ηθικής, τα πάντα. Βλέπετε, όλες οι εκπομπές προβάλλουν τη διαστροφή, την ομοφιλοφιλία, ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει. Και σχεδόν κανείς δεν διαμαρτύρεται. Ελάχιστοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται. Πώς έγινε αυτό? Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ο διάβολος ήρθε δίπλα μας, το δεχτήκαμε, άρχισε το διάλογο και σου λέει, κάτσε να το συζητήσουμε. Γιατί είναι κακό πράγμα, ας πούμε, να χωρίσεις? Γιατί είναι κακό πράγμα να έχεις και μια άλλη σχέση? Γιατί είναι κακό πράγμα η ομοφιλοφιλία? Και έχουμε αρχίσει να το συζητάμε. Και με τη συζήτηση έχει γίνει και διείσδυση. Και έρχονται τα παιδιά τα μικρά σήμερα και σου λένε, πάτερ, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί λέτε ότι είναι κακό πράγμα? Έχει τόσο μπει μέσα τους η ιδέα ότι δεν είναι κακό, είναι φυσιολογικό η ομοφιλοφιλία. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Οπότε έχει γίνει για τα καλά διείσδυση και κατάληψη σχεδόν. Και φτάνει ο διάβολος μετά στο τέταρτο στάδιο, το οποίο λέγεται ανατροπή. Και σε φέρνει ανάποδα, τούμπα. Και εκεί που ξέρεις ξεκάθαρα κάτι, μετά με τη συζήτηση αρχίζεις και το δέχεσαι το αντίθετο από αυτό που ήξερες. Και έλεγες ότι δεν θα αλλάξω, δεν θα πάθω τίποτα. Να που έπαθες. Αυτό ακριβώς έγινε και με την Εύα. Και έφτασε ο διάβολος να την ανατρέψει, να δεχτεί, να παρακούσει με το δόλωμα της ισοθεΐας, της ιδέας ότι θα γίνεις Θεός άμα παρακούσεις και αν ακούσεις εμένα και παρακούσεις το Θεό. Και αφού η ίδια πίστηκε, μετά παρέσυρε και τον Αδάμ. Και είχαμε την πτώση και των δύο. Γι' αυτό λέει εδώ ο βάσης Ισαΐας, μην ανεχθείς να σου πει κάποιος βλαβερούς λόγους. Η Εύα αυτό έκανε. Ο διάβολος τι της έλεγε? Βλαβερά λόγια της έλεγε. Της έλεγε εναντίον του δημιουργού της. Εναντίον του πατέρα της, του Θεού. Της συκοφάντησε τον πατέρα. Τον πατέρα της. Τι της είπε? Ότι ξέρεις, ο πατέρας, ο Θεός, δεν σας άφησε να φάτε από αυτό τον καρπό, γιατί αν θα φάτε, θα γίνετε σαν κι αυτόν, θα ανοίξουν τα μάτια σας. Της παρουσίασε, λέει, τον πατέρα της ως έναν ζηλόφθονο, ως έναν ο οποίος θέλει να τους καταπιέζει, έτσι, να τους καταδυναστεύει, να τους έχει υποχειρίους, να τους θέλει με κλειστά μάτια, όχι με ανοιχτά μάτια, με ελεύθερο μυαλό, όπως λένε σήμερα, με ανοιχτό μυαλό. Και αυτή άκουσε, κάθισε και τα άκουγε αυτά. Ενώ θα έπρεπε να του πει σταμάτα. Απ' την αρχή έπρεπε να πει σταμάτα, γιατί της μιλούσε ποιος? Ένα φίδι. Ο διάβολος μέσα από ένα φίδι.
ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα κατώτερό της. Και πού ήξερες εσύ Φίδη, πού ξέρεις εσύ Φίδη αυτά που λες? Όχι τίποτε, κάθισε και άκουγε. Βλέπετε πόσο κακό είναι δηλαδή να στείνεις αυτή και να ακούς ό,τι δίποτε και πολύ περισσότερο κάτι που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αλήθεια, κάτι που σε βλάπτει. Και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι ας πούμε στείνουν αυτή. Σου λέει για να δούμε τι λέει η τηλεόραση τώρα. Γιατί να τα ακούσεις? Σιγά σιγά μπαίνει μέσα σου το κακό. Δεν είσαι ανώτερος από τον πρωτόπλαστο. Βλέπετε πώς το λέει ο Αββάς Ισαΐας. Όπως εκείνος το έπαθε, παρασύρθηκε και τελικά ανετράπη, υπέκυψε και έχασε τον παράδεισο, έτσι θα πάθεις και εσύ. Είσαι και εσύ λοιπόν όπως ο πρωτόπλαστος που τον έπλασε ο Θεός με το ίδιο του το χέρι και ο οποίος βλάφτηκε από την κακή συνομιλία. Δεν είσαι ανώτερος. Βλέπετε το να λέει κανείς ότι εγώ δεν επηρεάζομαι, κάνω παρέα με όλους, ακούω τα πάντα, είμαι μέσα σ' όλα. Αυτό κρύβει κάτι. Τι κρύβει? Εγωισμό, υπερηφάνεια. Δηλαδή ο Μέγας Αντώνιος, όλοι αυτοί οι Άγιοι που φεύγανε τις αναστροφές, φεύγανε τις συνομιλίες, αποφεύγανε τους ανθρώπους, αυτοί είναι κατώτεροι από σένα. Εσύ είσαι ανώτερος από αυτούς. Εσύ μπορείς τα πάντα. Βλέπετε τι κρύβεται στο βάθος. Να αποφεύγεις λοιπόν τις ανωφελείς συζητήσεις και να μην θέλεις να ακούεις. Πρόσεχε δε μη τυχόν φεύγοντας σωματικός από τις τέτοιες συζητήσεις, επιθυμήσεις να πληροφορηθείς τα όσα λέχθηκαν. Μπορεί να φύγεις αλλά να πεις, α, τι είπανε, τι λέγανε εκεί. Έφυγες μεν, αλλά θέλεις να μάθεις εκ των υστέρων. Όχι, να μην σε ενδιαφέρει τι είπαν. Αφού κατάλαβες ότι αυτά που λέγανε είναι βλαπτικά. Γιατί αν ακούσεις έστω και μια τελεία από το λόγο, οι δαίμονες δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτη τη φράση που άκουσες, αλλά με αυτή φωνεύουν την ψυχή σου, να φεύγεις λοιπόν τελείως από τις ανωφελείς συζητήσεις. Και μία φράση δηλαδή να ακούσει ο άνθρωπος, οι δαίμονες την χρησιμοποιούν αυτή τη φράση ώστε να σε βλάψουν. Το ίδιο γίνεται και με μία εικόνα. Μπορεί να δει εν ρηπεί οφθαλμού μία εικόνα και να καρφωθεί μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, στη φαντασία και να τον ταλαιπωρεί. Το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Του Αββά Μάρκου. Να μην θέλεις να ακούς ξένες πονηρίες, διότι δια της πραγματοποίησης μια τέτοια θέληση αποτυπώνονται στην ψυχή σου και τα γνωρίσματα των πονηριών. Τι έκανε εκείνος ο κακός? Και εδώ πάλι είναι η τηλεόραση, τα νέα, οι ειδήσεις. Τι προβάλλουν τα νέα και οι ειδήσεις? Την πονηρία, την κακία προβάλλουν. Έγινε το τάδε έγκλημα, έγινε το τάδε φρικώδες περιστατικό. Αυτά προβάλλουν. Και όλοι τρέχουν να ακούσουν τι έγινε, να δούνε. Γιατί τώρα δεν είναι ακούσεις μόνο, βλέπεις κιόλας. Να μην θέλεις. Γιατί αυτά αποτυπώνονται στην ψυχή σου. Και μετά ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να σε πληγώσει, για να σου ξυπνήσει και σένα ανάλογες επιθυμίες. Ή να σε ρίξει στην υπερηφάνεια και στην κατάκριση. Ότι εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα. Όταν ακούσεις κακούς λόγους, να μην οργίζεσαι εναντίον αυτού που τους ομίλησε, αλλά εναντίον του εαυτού σου που τους άκουσε. Γιατί να βρεθώ εκεί πέρα, σε αυτό το χώρο, αφού ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακούσω τέτοια πράγματα που άκουσα? Μην καταδικάζεις τον άλλον, τον εαυτό σου να καταδικάσεις. Γιατί για τον επιθυμούντα να ακούει πονηρά, ευρίσκεται και αγγελιοφόρος πονηρός.
πονηράς γαρακοής, πονηρός και ο αποκρισιάριος. Δηλαδή φαίνεται και ο διάβολος το καταλαβαίνει όταν υπάρχει μια κακή επιθυμία και το εκμεταλλεύεται και σου φέρνει αυτό που βλέπει ότι έχει στη διάθεση να ακούσεις. Το Αβά Ισαάκ, να φεύγεις μακριά από εκείνους που αγαπούν τα υλικά αγαθά, καθώς και το να τα αποκτάς ο ίδιος. Αυτοί οι οποίοι αγαπούν τα υλικά αγαθά είναι οι φιλάργυροι, είναι οι άπλιστοι, οι πλεονέκτες, οι φιλόηλοι, οι φιλοχρήματοι. Να φεύγεις μακριά, λέει, από αυτούς. Αλλά και επίσης και από την επιθυμία να αποκτήσεις και εσύ υλικά αγαθά. Να απομακρύνεσαι από τους σπάταλους καθώς και από τη σπατάλη. Γιατί να πας να δεις πώς σπαταλάνε οι πλούσιοι, πώς λεντάνε, πώς σπάζουν κλπ. Πώς ξοδεύουν τα εκατομμύρια. Θα κολλήσεις και εσύ τα μικρόβια τους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, υπάρχει και μετάδοση πνευματικών μικροβίων, όπως υπάρχουν τα βιολογικά μικρόβια τα οποία μεταδίδονται από τον ένα στον άλλο, με τον αέρα, με το σάλιο κλπ. Έτσι και τα πνευματικά μικρόβια. Όταν κανείς έρχεται σε στενή επικοινωνία με κάποιον. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας απαγορεύει να κάνουμε παρέα με όλους. Δεν μπορείς, λέει, να κάνεις παρέα με ανθρώπους ανηθίκους, με ανθρώπους πλεονέκτες, με ανθρώπους αλαζόνες, με ανθρώπους λίδωρους. Λίδωρος είναι ο ήρων, ο υβριστής. Αυτός που εμπέζει, που εξουθενώνει τον άλλον. Γιατί ακριβώς και εσύ μετά επηρεάζεσαι από τα δαιμόνια που αυτός κουβαλάει. Γιατί όλα αυτά τα πάθη από πίσω κρύβουν τα αντίστοιχα δαιμόνια. Και τα δαιμόνια πηδούν από τον ένα στον άλλον. Όταν υπάρχει αυτή η στενή συναναστροφή. Δεν σου λέει ο Απόστολος, μην πας να ψωνίσεις από τον Κρεοπόλη, επειδή ξέρεις ότι ο Κρεοπόλης είναι ανήθικος, ας πούμε. Θα ψωνίσεις, αλλά δεν θα τον πάρεις στο σπίτι σου. Δεν θα του κάνεις τραπέζι, δεν θα τον πάρεις μαζί σου στη βόλτα σου να μιλήσετε, δεν θα του πεις τα οικογενειακά σου προβλήματα κλπ. Δεν θα τον κάνεις παρέα. Θα τον αγαπάς, αλλά από μακριά. Για να μην βλαφτείς κι εσύ και αποκτήσεις τις αρρώστιες που έχει αυτός, τις πνευματικές αρρώστιες. Να φεύγεις μακράν από τους ακόλαστους, καθώς και από την ακολασία. Γιατί αν η απλή ανάμνηση λόγων ταράσει τη διάνοια, μόνο που θα θυμηθείς ένα λόγο, ταράζεσαι, πόσο μάλλον η συνεχής παρατήρηση και η επικοινωνία με τα ανωτέρω ελαττώματα και τους εργάτες τους. Γιατί θα κάνεις παρέα με έναν ακόλαστο, θα ακούσεις, θα δεις πώς κινείται, τι λέει, με ποιους μιλάει και θα επηρεαστείς και θα ταραχθείς. Αν μία λέξη σε ταράζει, πόσο μάλλον η συνεχή συναναστροφή. Μου λένε άνθρωποι, άκουσα, λέει, μία βρισιά και σκανδαλίστηκα. Μόνο που άκουσε μία βρισιά, μία λέξη. Ναι. Πόσο μάλλον είσαι συνέχεια με έναν που βρίζει, που βλαστημάει, που καταπατά τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό θέλει να έχουμε και μια εξυπνάδα, καλή εξυπνάδα, να αποφεύγουμε και να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας, να αποφεύγουμε τις αφορμές για αμαρτία, τα σκάνδαλα και να γίνεται πιο εύκολος ο αγώνας μας, ο πνευματικός. Λέει ένα πολύ ωραίο Αββάς Ισαάκ ότι εάν ο άνθρωπος, λέει, προσέξει τις αισθήσεις του, το τι βλέπει, το τι ακούει, που σημαίνει και με ποιους συναναστρέφεσαι, εάν προσέξει γενικώς τις αισθήσεις του, τότε, λέει, γίνεται νίκη δίχα αγώνος, νικάς χωρίς να παλέψεις, χωρίς να μπεις στο ρίγκ, ας πούμε, να έρθει σε σχέση με τον αντίπαλο, ήδη έχεις νικήσει.
Γιατί κατ' εξοχήν ο διάβολος μας πειράζει μέσα από τις αισθήσεις. Από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που ακούμε, συνομιλίες, συναναστροφές κλπ. Και με τις άλλες αισθήσεις, με την αφή, με τη γεύση και όλες αυτές οι αισθήσεις είναι οι θηρίδες, όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, μέσα από τις οποίες περνάει πολλές φορές ο θάνατος. Είναι οι πύλες εισόδου της ψυχής. Και αν δεν προσέξεις και στο σπίτι τις πόρτες και τα παράθυρα, θα μπει μέσα ο κλέφτης, θα μπει ο εγκληματίας και μπορεί και να σε σκοτώσει ακόμα. Έτσι και στην ψυχή, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι οι αισθήσεις και πρέπει κανείς να τις προσέξει για να μην μπει μέσα ο διάβολος και τα πάθη και φωνεύσουν την ψυχή σου. Να πλησιάσεις τους δίκαιους και δι' αυτόν θα προσεγγίσεις τον Θεό. Όταν λέει δίκαιος εννοεί ενάρετος. Η λέξη δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή σημαίνει την σύνολη αρετή. Όλες οι αρετές με μία λέξη λέγονται δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός μας να ζητάτε, λέει, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη εν αυτού. Τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι η σύνολη αρετή αυτού, την αρετή αυτού, την αρετή που έχει ο Θεός, να τη ζητήσεις και εσύ, να την έχεις και εσύ. Όχι οποιαδήποτε αρετή, έτσι αγάπη. Τι αγάπη? Την αγάπη του Χριστού, την αγάπη όπως την εννοεί ο Χριστός. Την ειρήνη του Χριστού, την ταπείνωση του Χριστού. Όχι μια αφηρημένη έτσι ταπεινότητα, όπως το λέει ο κόσμος. Πάσα δικαιοσύνη. Κάθε αρετή. Αυτό είναι. Πληρώσε πάσα δικαιοσύνη σημαίνει να εκπληρώσουμε όλες τις αρετές. Όλες τις εντολές οι οποίες οδηγούν στις αρετές. Πλησίασε λοιπόν τους δικαίους, τους ενάρετους και έτσι λέει θα προσεγγίσεις τον Θεό. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η συναναστροφή. Αν είσαι έξυπνος πραγματικά, δεν θα κάνεις παρέα με αυτούς που σε βλάπτουν, αλλά με αυτούς που σε ωφελούν. Είναι πολλοί αυτοί? Όχι, δεν είναι πολλοί, λίγοι είναι. Δεν ξέρω αν προσέξετε στην ομιλία που ακούγασαμε στο λεωφορείο, που έλεγε ο Άγιος Νικόδημος εκεί για το ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Τρεις είναι οι άνθρωποι, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι άνθρωποι. Είναι η σαρκική, η ψυχική και η πνευματική. Και είπε ένα ωραίο παράδειγμα. Σαρκικός είναι αυτός ο οποίος αδικεί τον άλλον. Έτσι. Τον κλέβει, τον φτύνει, τον βρίζει κλπ. Ψυχικός είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει κακό, αλλά δεν κάνει και καλό. Και δεν δέχεται να τον αδικήσουν. Ούτε αδικεί, ούτε αδικείται. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό θεωρούν για καλό. Σου λέει μη με πειράζει, δεν σε πειράζω. Αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται. Δεν πάει στον παράδεισο αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που είναι στο μηδέν. Ποιος σώζεται? Ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτός ο οποίος δέχεται να αδικηθεί και δεν ανταποδίδει κακό στο κακό, αλλά καλό στο κακό. Πώς? Προσεύχεται για αυτόν που τον αδικεί, χαίρεται, συγχωρεί, ενώ αδικείται. Γιατί χαίρεται? Διότι συγχωρώντας, συγχωρείται και αυτός για τα δικά του από το Θεό. Συγχωρεί αυτόν που τον αδικεί, δεν ανταποδίδει την αδικία. Αυτός για τον κόσμο είναι χαζός. Είναι ανόητος. Αλλά ο Χριστός, αυτός ο άνθρωπος είπε, είναι που μου μοιάζει. Ευλογείτε, λέει, τους καταρωμένους ημάς. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και των διωκόντων ημάς. Να κάνεις προσευχή, να του δίνει ο Θεός όλα τα καλά. Πιανού αυτού ο οποίος σε καταδιώκει, σε αδικεί με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι που πρέπει να κάνεις παρέα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι? Δεν υπάρχουν. Θα πεις τότε, Πάτερ, θα μείνουμε μόνοι μας? Μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε με τον Χριστό και με τους Αγίους. Και όταν θέλει ο Θεός και αν θέλει, θα σου δώσει και ένα τέτοιον άνθρωπο, αν χρειάζεται να έχεις ένα τέτοιο.
είναι σπάνιο και θα τους βρεις ίσως σε κάνα μοναστήρι, γιατί αυτοί συνήθως κρύβονται κιόλας, δεν φαίνονται. Πρέπει να ψάξεις πολύ για να τους βρεις. Να βρεις άνθρωπο δηλαδή που να αδικείται και να χαίρεται που αδικείται. Και να ανταποδίδει καλό στο κακό. Αυτούς να επιδιώξεις να συναστρέφεσαι, λέει ο Βασισάκ. Και μέσω αυτών θα προσεγγίσεις τον Θεό. Να συναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση. Και θα μάθεις τους τρόπους τους. Πάλι ταπεινός ποιος είναι? Αυτός ο οποίος δέχεται τα πάντα με χαρά. Και την αδικία τη δέχεται με χαρά. Και την αρρώστια που θα του στείλει ο Θεός με χαρά. Και το θάνατο του παιδιού του, του συγγενούς του με χαρά. Ξέρετε πολλούς τέτοιους. Ελαχιστότατοι. Λοιπόν, αυτοί είναι που ωφελούν την ψυχή μας. Διότι αν είναι ωφέλιμος στον άνθρωπο η νοερά παρατήρηση των αναφερθέντων προτερημάτων, πόσο μάλλον η διδασκαλία των αρετών αυτών από το στόμα εκείνων που ζουν αυτές τις αρετές. Τα ακούμε τώρα θεωρητικά από ένα θεωρητικό δάσκαλο και ωφελούμαστε. Και εγώ που τα λέω ωφελούμαι. Πόσο περισσότερο, λέει ο Αββάς, θα ωφεληθείς όταν βρεις έναν που τα κάνει κιόλας. Γιατί αυτός που τα κάνει βάζει και την ψυχή του μέσα στο λόγο του, στη διδασκαλία του και σου μεταγγίζει και χάρη ώστε να παρακινηθείς να τα κάνεις κι εσύ, εάν θέλεις. Γι' αυτό βλέπουμε τα πλήθη, λέει, κρεμόντουσαν από το στόμα του Χριστού. Ήταν γεμάτος χάρη ο λόγος του. Το ίδιο και ο λόγος των Αγίων. Αυτούς λοιπόν να επιδιώκεις να συναναστρέφεσαι. Αυτά λέει ο Βάς Ισαάκ. Να πούμε και από το γεροντικό. Κάποτε λέει ήρθανε από την Αλεξάνδρεια 7 αδελφοί προς τον Αββά Μακάριο για να το δοκιμάσουν. Τον ρώτησαν λοιπόν, «Πάτερ, πες εμάς πώς να σωθούμε». Ήταν συνηθισμένη ερώτηση. Πήγαν οι πατέρες σε ένα γέροντα, λέγανε «Γέροντα, πώς θα σωθούμε». Ήταν το θέμα το Κύριο, της ζωής τους. Σήμερα δεν ξέρω πόσοι έχουν τέτοιο θέμα συζήτησης. Δυστυχώς άλλα είναι τα θέματα. Και τι τους απαντάει ο γέροντας, ο Αββάς Μακάριος, μέγας γέροντας. «Ω αδελφοί μου, καθένας από εμάς γνωρίζει πως σώζεται, αλλά δεν θέλουμε να σωθούμε». Φοβερός λόγος. Τα ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε. Θα πεις πώς δεν θέλουμε, πάτερ. Στην πράξη αυτό δείχνουμε, ότι δεν θέλουμε. «Πάτερ», ρώτησαν εκ δευτέρου οι επισκέπτες, «πάρα πολύ θέλουμε να σωθούμε, αλλά δεν μας αφήνουν οι πονηροί λογισμοί. Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και ο γέροντας τους απάντησε, «Αφού είστε πραγματικοί μοναχοί, γιατί γυρίζετε με τους κοσμικούς ή πλησιάζετε εκεί που μένει κοσμικός?» Βλέπετε, τους επιτιμά. Είναι η αγάπη η οποία δεν προσωποληπτεί, δεν προσπαθεί να αρέσει κοσμικά, αλλά λέει την αλήθεια. Δεν σκέφτεται ο άλλος τώρα, μπορεί και να αντιδράσει μέσα του και να μην με αγαπάει. Όχι, εγώ θα πω την αλήθεια όπως πρέπει να την πω, από αγάπη. Γιατί εσείς είστε μοναχοί, γιατί γυρνάτε στον κόσμο και συναστρέφετε με κοσμικούς? Σε ένα βαθμό ισχύει και για μας αυτό, είσαι χριστιανός. Γιατί κάνεις παρέα με κοσμικούς? Γιατί πας σε κοσμικές συνάξεις, αφού ξέρεις ότι είναι κοσμικά αυτά που θα πας? Η τάδε συγκέντρωση, το τάδε τραπέζι κλπ. Δεν έχεις να ωφεληθείς. Μα ξέρω εγώ, έχω υποχρέωση, λέει. Τι υποχρέωση έχεις? Μία υποχρέωση έχεις μόνο, να αγαπάς. Να αγαπάς εν Χριστώ όμως, όχι κοσμικά. Και αν αγαπάς εν Χριστώ, οφείλεις να τους δείξεις ότι δεν συμφωνείς με αυτά που κάνουν, αν μη τι άλλο, μη πηγαίνοντας, μη συμμετέχοντας. Πόσοι δυστυχώς, ας πούμε, εκοσμικευμένοι χριστιανοί παρασύρονται και πάνε
παραμονές, ξέρω εγώ, Χριστουγέννων, σε αυτά τα τραπέζια που κάνουν τα συγγενικά και καταλύουν και την νηστεία κλπ. Γιατί λέει δεν μπορώ αλλιώς να κάνω. Έχω υποχρέωση, είναι συγγενής κλπ. Ναι, αλλά επιτρέπεται να συμμετέχεις σε μια τέτοια κατάφορη παραβίαση του νόμου του Θεού. Ή, το έχω πει και άλλη φορά, είναι πολιτικός γάμος κάνει κάποιος, ξέρω εγώ, ανιψός μας, μπορεί και παιδί μας, ομοιγέννητο. Και λέει πρέπει να πάω, έχω υποχρέωση. Τι υποχρέωση έχεις? Έχεις υποχρέωση να μην πας. Να τους διδάξεις με την απουσία σου ότι δεν κάνουν καλά. Αυτό είναι η αγάπη. Αλλιώς δεν τους αγαπάς, τους ενθαρρύνεις στην αυτοκτονία, την πνευματική αυτοκτονία που κάνουν. Γιατί κάθε αμαρτία είναι αυτοκτονία, πνευματική. Αυτό τους λέει λοιπόν και ο Γέροντας. Είστε μοναχοί, γιατί γυρνάτε μέσα στον κόσμο και συναστρέφετε με κοσμικούς? Όσοι αρνήθηκαν τον κόσμο και φόρησαν το Άγιο Σχήμα και εξακολουθούν να παραμένουν μεταξύ των κοσμικών, εξαπατούν τον εαυτό τους. Κατά τη στοιχεία θα λέγαμε και ένας χριστιανός που παραμένει στις κοσμικές συναναστροφές και συνήθειες, προδίδει τον Χριστό. Γιατί μπαίνει σε αυτή τη επικίνδυνη, ας πούμε, περιοχή του κόσμου. Είναι χαμένος ο κόπος τους και βρίσκονται μακριά από το φόβο του Θεού. Από τους κοσμικούς τίποτε άλλο δεν κερδίζουν παρά μόνο σαρκική ανάπαυση. Γιατί κατεξοχήν χαρακτηριστικό του κόσμου είναι η φιλαυτία, η άλογη αγάπη στο σώμα, από την οποία ξεπηδάει η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία. Αυτά υπηρετεί ο κόσμος. Και όταν και εσύ ανακατεύεσαι με αυτούς, αυτό έχεις να κερδίσεις μόνο. Που δεν είναι κέρδος, αλλά ζημία. Μια ανάπαυση σαρκική. Και όπου υπάρχει τέτοια ανάπαυση, δεν μπορεί να κατοικήσει ο φόβος του Θεού. Ούτε στον χριστιανό, ούτε στον μοναχό φυσικά. Βλέπετε με τη σύγχρονη αυτή άνεση που έχουμε, καλοπέραση κλπ. Έχει χαθεί ο φόβος του Θεού. Και ο άνθρωπος έχει πιστέψει αυτό το παραμύθι του διαβόλου, που το πρωτοείπε στην Εύα, ότι μπορείς μόνη σου, χωρίς τον Θεό, να γίνεις Θεός. Δεν έχεις ανάγκη το Θεό, έχεις την τεχνολογία, έχεις τα πάντα, την επιστήμη, την τεχνική, και τα χρήματα και όλα τα μέσα. Δεν σου λείπει τίποτα. Ο Θεός πλέον είναι άχρηστος. Άχρηστος. Γι' αυτό γεμίσαμε με ένα σωρό ψυχολογικά και καταθλίψεις. Ο μοναχός γι' αυτό ακριβώς λέγεται μοναχός, επειδή νύχτα και ημέρα επικοινωνεί με το Θεό και μόνο τα του Θεού φαντάζεται, μη έχοντας τίποτα επάνω στη γη. Κατά τη στοιχεία και ο άνθρωπος, ο χριστιανός που ζει στον κόσμο, τα ίδια πρέπει να επιδιώκει. Ο Απόστολος που λέει αδιαλύτως προσεύχεστε, δεν το λέει στους μοναχούς, το λέει σε όλους. Απλώς εδώ ο Αββάς Μακάριος, επειδή μιλάει σε μοναχούς, του λέει όλη μέρα, όλη νύχτα πρέπει να είστε με το Θεό. Αν είμαστε εμείς μπροστά του, τα ίδια θα μας έλεγε. Ο μοναχός που συναστρέφεται κατά καιρούς με κοσμικούς δεν πρέπει να περνά μαζί τους περισσότερο από μία ή το πολύ δύο ημέρες. Και αυτό κατά ανάγκη και επειδή δεν μπορεί να ζήσει κατά άλλο τρόπο. Γιατί έπρεπε να πουλήσουν τα εργόχειρά τους και να αγοράσουν τα αναγκαία για τη διατροφή τους. Αυτό λέει να κάνει ο μοναχός και να επιστρέψει με τα ταύτα και να μετανοήσει ειλικρινώς ενώπιον του Θεού για τη μία ή τις δύο μέρες που παρέμεινε στον κόσμο για τις απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Εκείνος λοιπόν που δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά επισκέπτεται συνεχώς τους κοσμικούς, χωρίς καμιά σπουδαία ανάγκη ή περνά πολύ καιρό μαζί τους, δεν είναι πραγματικός μοναχός, ούτε θα ωφεληθεί ποτέ από τη συναστροφή του, ούτε θα ωφεληθεί ποτέ. Από τη συναστροφή του δε με τους κοσμικούς, τα εξής μάλλον θα κερδίσει, λέει τώρα. Τι θα κερδίσει? Όταν για πρώτη φορά τους πλησιάζει, δεν λέει πολλά και νηστεύει και ταπεινώνεται
έως ότου καλογνωριστεί με αυτούς και διαδοθεί η φήμη του ότι τάχα ο δύναμος μοναχός είναι γνήσιος δούλος του Θεού. Αρχίζει να δουλεύει μια κοσμική φήμη η οποία πολύ εύκολα δημιουργείται. Έτσι, ο κόσμος πολύ εύκολα βγάζει Αγίους. Έτσι, και κυκλοφορεί μια τέτοια φήμη. Κάποιοι τα διωγγώνουν πάρα πολύ τα πράγματα, τα ωρεοποιούν και βγάζεις μια ψεύτικη φήμη. Αμέσως τότε ο Σατανάς παρακινεί τους κοσμικούς να του φέρουν όλα τα χρειώδη, από κρασί και χρήματα και άλλα είδη, και να λέγουν για αυτόν Άγιος, Άγιος άνθρωπος. Ο μοναχός τότε, μόλις ακούει για τον εαυτό του τη λέξη Άγιος, υπερηφανεύεται από ταπεινός που ήτανε και αρχίζει να κάθεται ανεμπόδιστος μαζί τους, να τρώει, να πήγει και να αναπαύεται. Και όταν ψάλλει, υψώνει τη φωνή του για να πούνε οι κοσμικοί ότι ο δύναμος μοναχός ψάλλει και αγρυπνεί για να τον επενέσουν. Τότε ο μοναχός αυτός φουσκώνει περισσότερο από τους επένους, οπότε φεύγει τελείως η ταπείνωση από αυτόν. Εν τω μεταξύ, αν κανείς του απευθύνει σκληρό λόγο, του απαντά περισσότερο άσχημα, και ότι ο τρόπος διωγγώνεται μέσα του ο θυμός, βοηθούμενος από την καινοδοξία. Παράλληλα και η σαρκική επιθυμία φουντώνει μέσα στην ψυχή του με μεγαλύτερη σφοδρότητα, εφόσον βλέπει συνεχώς γυναίκες και παιδεία και ακούει τα κοσμικά λόγια. Γι' αυτό και καθημερινώς μοιχεύει χωρίς να το αισθάνεται, όπως λέει και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Καθένας που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία ήδη έχει μοιχεύσει την καρδία του. Με τα ταύτα προσπαθεί να μαζέψει τα αναγκαιούντα για αυτόν ολοκλήρου του έτους, προς συντήρησή του και χάρη των επισκεπτών του. Έπειτα διπλασιάζει τα εφόδια αυτά για να αναπαύσει δήθεν περισσότερο αυτούς που θα τον επισκεφτούν. Εξαιτίας δε αυτού θησαυρίζει αργυρά και χρυσά νομίσματα. Έτσι είναι η απάτη της φιλοχρηματίας με πρόφαση τη φιλοξενία. Διότι ο τρόπος δεν σταματά να επαυξάνει τα ελαττώματα και τις κακίες του, μέχρι ότου οι δαίμονες τον εξαπατήσουν τελείως, τον απομακρύνουν από τον Θεό και τον κατακριμίσουν στο βάραθρο της φιλαργυρίας. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όσο δε απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο πολύ απέχει ο φιλάργυρος μοναχός από τη δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει κακία μεγαλύτερη από την κακία του φιλάργυρου μοναχού. Μοναχός ο οποίος συναστρέφεται κοσμικούς έχει πράγματι την ανάγκη πολλών Αγίων Πατέρων, μήπως μπορέσουν και το βοηθήσουν λίγο. Γιατί εκείνο που οδηγείται μόνος του στο θάνατο, ποιος μπορεί να τον βοηθήσει? Δεν ακούμε τον Απόστολο Ιωάννη που λέει να μην αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα κοσμικά πράγματα? Εάν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη του Θεού σε αυτόν. Ας προσέξουμε λοιπόν και αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Αν κάποιος νομίζει πως είναι φίλος του κόσμου, καθίσταται εχθρός του Θεού. Γιατί η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Ας φύγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, μακράν από τον κόσμο, όπως φεύγει κανείς από τον όφι. Γιατί εκείνος που δαγκώνεται από το φίδι ή από θνίσκι ή δυσκόλως θεραπεύεται. Είναι συμφέρον σε εμάς να αντιμετωπίσουμε ένα πόλεμο και όχι πολλούς και αναρρύθμιτους. Είπατε μου, αδελφοί, οι πατέρες ημών πού απέκτησαν τις αρετές, στον κόσμο ή στην έρημο? Είναι ολοφάνερο πως απέκτησαν τις αρετές στην έρημο, στην οποία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν οι κοσμικοί. Εμείς λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αρετή, εφόσον παραμένουμε στον κόσμο? Γιατί αν δεν πεινάσουμε και δεν διψάσουμε και δεν κρυώσουμε και δεν απομακρυνθούμε από τα υλικά αγαθά του κόσμου και δεν νεκρώσουμε όλα τα θελήματα της σαρκός, πώς τότε θα ζήσουμε ψυχικώς, πώς θα επιτύχουμε τη βασία των ουρανών? Ο στρατιώτης, εάν δεν πολεμήσει και δεν νικήσει και αν ακόμα δεν προσφέρει χρήματα, δεν αξιώνεται τιμών. Εμείς λοιπόν πώς θα αξιωθούμε της βασίας των ουρανών, όταν τρώγουμε και πίνουμε και συναστρεφόμεθα με τους κοσμικούς, με τους οποίους είμεθα και προηγουμένως? Να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Ξέρετε πώς ξεκίνησε ο μοναχισμός? Ως μία αντίδραση στην εκοσμίκευση. Γιατί αυτό το πνεύμα του μοναχισμού
ήταν το πνεύμα του Χριστού και των Αποστόλων. Γι' αυτό και η πρώτη ονομασία του μοναχισμού ήταν Αποστολική Ζωή. Ήταν η ζωή των Αποστόλων. Επομένως, αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Μακάριος, τα λέει στους μοναχούς οι οποίοι είχαν φύγει από τον κόσμο, αντιδρώντας σε αυτή την όθευση του χριστιανισμού. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί με το διάταγμα το Μεδιολάνο το 313 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, άρχισε να πέφτει και η θέρμη των χριστιανών, η αγάπη τους προς τον Χριστό και η ασκητικότητά τους. Και άρχισαν να μοιάζουν με τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό τους μιλάει έτσι εδώ ο Άγιος Μακάριος. Λέει, προσέξτε, μη συμφύρεστε με τους κοσμικούς, ουσιαστικά με τους ειδωλολάτρες. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Δεν είναι μόνο οι μοναχοί, είναι και οι χριστιανοί του κόσμου, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να ζουν σαν μοναχοί και να έχουν αυτό το πνεύμα, να επιδιώκουν το γνήσιο, το ορθόδοξο, το ακρεφνές και απ' την άλλη να αποφεύγουν τους εκοσμικευμένους χριστιανούς. Αυτό δεν είναι εχθρότητα, ούτε έλλειψη αγάπης. Είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα που λέει και ο Αββάς Μακάριος. Αν θέλουμε να περιφρουρηθούμε και να περιφρουρήσουμε την πίστη μας. Γιατί σήμερα δυστυχώς έχει νοθευθεί πάρα πολύ το ορθόδοξο πνεύμα. Και όχι μόνο από τους λαϊκούς, αλλά και από κληρικούς. Δυστυχώς. Και από μοναχούς ακόμα. Μοναχός που έχει χρυσό ή άργυρο ή άλλα υλικά πράγματα, δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι δυνατό να τον θρέψει, όπως τρέφει και τα θηρία και τα κήτη στη θάλασσα. Και αν πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να μας προσφέρει τον ολίγο άρτο, τότε αμφιβάλλουμε και αν θα μπορέσει να μας δώσει και τη βασιλεία του. Εδώ δεν πιστεύεις ότι μπορεί να σου δώσει λίγο ψωμί. Άρα τι λες ότι πιστεύεις ότι θα πάρεις τη βασιλεία του. Βλέπετε πόσο τρομοκρατούνται οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί όταν ακούνε για τον Αντίχριστο ή για τις ταυτότητες. Τι θα γίνει, τι θα τρώμε. Μα καλά, εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν λες ότι θα πας στη βασιλεία του, θα σου δώσει τη βασιλεία του. Τι βασιλεία θα σου δώσει, αφού δεν πιστεύεις ότι θα σε θρέψει στον καιρό του Αντιχρίστου. Ωραία, λοιπόν, και θα σου δώσει το τσιπάκι και δεν θα το πάρεις. Και δεν θα μπορείς να ψωνίσεις και να αγοράσεις. Γιατί τρομοκρατήσαι. Ο Θεός πώς έθρεψε 2 εκατομμύρια στην έρημο για 40 χρόνια. Δεν το πιστεύεις αυτό. Και δεν μπορεί να θρέψει εσένα. Αφού σου έχει τάξει το μεγαλύτερο, τη βασιλεία, δεν θα σου δώσει το μικρότερο. Όπως λέει και ο Κύριος, μπορείς εσύ να κάνεις τον πόη σου ένα πόντο πιο ψηλό. Δεν μπορείς. Λοιπόν, τι αγωνιάζεις για το φαγητό. Αφού ο Θεός που σου έδωσε τον πόη, δεν θα σου δώσει και το φαγητό για να συντηρήσεις αυτό το πόη. Έτσι απλά. Αλλά αποδεικνυόμαστε στην πράξη άπιστοι. Είπατε μου αδελφοί, οι άγγελοι στον ουρανό χρυσό και άργυρο μαζεύουν, η δόξα Θεού. Και εμείς λοιπόν γιατί απαρνηθήκαμε τον κόσμο, για να συγκεντρώνουμε πάλι χρήματα και υλικά αγαθά ή για να γίνουμε άγγελοι. Αντίστοιχα και ένας χριστιανός που μαζεύει χρυσάφι και πολύτιμα μέταλλα. Το τι χριστιανός είσαι, πού είναι η πίστη σου. Είναι στο χρυσό ή στο Χριστό. Ή μήπως αγνοείται ότι το αγγελικό τάγμα που εξέπεσε από τον ουρανό θα συμπληρωθεί από τους μοναχούς. Αυτό ακριβώς φανερώνει και το σχήμα μας που λέγεται από όλους αγγελικό. Ένας μοναχός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, τι να κάνω με τις επιζήμιες φιλίες που έχω. Έχω φιλίες αλλά μου κάνουν ζημιά. Και ο γέροντας το απάντησε. Υπάρχει άνθρωπος που ενώ βρίσκεται στην επιθανάτη αγωνία προσέχει στις φιλίες αυτού του κόσμου. Σαν του λέει τώρα πεθαίνεις.
Σε λίγο φεύγεις από τον κόσμο και ακόμα ασχολείσαι με τις φιλίες τις κοσμικές. Μην εγγύσεις ούτε να πλησιάσεις κοσμικούς. Και τότε μόνες τους θα απομακρυνθούν από σένα οι φιλίες του κόσμου αυτού. Κόψε τις αναστροφές. Και κοίταξε την ψυχή σου, γιατί σε λίγο φεύγεις. Βλέπετε, πολλές φορές λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει θάνατος, ενώ είναι το πιο βέβαιο πράγμα. Αν σκεφτόμαστε το θάνατο, θα αποφεύγαμε πολύ εύκολα την ανθρωπαρέσκεια. Δεν θα μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Αλλά επειδή δεν σκεφτόμαστε το θάνατο, νομίζουμε ότι θα ζήσουμε για πάντα εδώ πέρα και προσπαθούμε έτσι να κατοχυρώσουμε τη θέση μας και να έχουμε μία αποδοχή από τον κόσμο. Γιατί λέει, τι θα γίνει άμα δεν έχω αυτή την αποδοχή? Χάθηκα. Πώς χάθηκες? Εδώ σε λίγο πεθαίνεις. Και να έχεις την αποδοχή όλου του κόσμου, δεν κέρδισες τίποτα. Μπορεί να εμποδίσει αυτή η αποδοχή το θάνατό σου? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, και τον κόσμο όλο να κερδίσεις, τίποτα δεν έκανες, αν ζημιώσεις την ψυχή σου. Ενώ βλέπετε, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν μέγιστο κίνδυνο το να μείνουν μόνοι τους σε αυτή τη γη. Και σου λέει, τι θα γίνει, πρέπει να έχω κάποιον, κάποιο στήριγμα. Και πάσχουν οι γονείς να παντρέψουν τα παιδιά τους. Λέει, μην μείνεις μόνο στον κόσμο. Λες και θα μείνει στους αιώνας των αιώνων στον κόσμο αυτός. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Και εν τω μεταξύ μπορεί να πεθάνει πριν από αυτόν το παιδί ή από αυτήν που πάσχει. Ή και που θα παντρευτεί, το εξασφάλισε το μέλλον του. Και εκεί που παντρεύεται, μετά από λίγο πεθαίνει ο γαμπρός, ας πούμε. Και διαψεύδεσαι ικτρά. Είναι όλα αυτά ανόητα, αν σκέφτεσαι το θάνατο. Αλλά επειδή λειτουργούμε κοσμικά, ξεχνούμε το θάνατο και κάνουμε όλα αυτά τα ολέθρια λάθη. Βάζουμε στη θέση του Θεού έναν άνθρωπο. Ένας γέροντας είπε, εκείνος που αμάρτησε ενώπιον του Θεού έχει υποχρέωση να αποχωριστεί από κάθε ανθρώπινη σχέση, μέχρι ότου πληροφορηθεί ότι έγινε και πάλι φίλος του ο Θεός. Γιατί η αγάπη των ανθρώπων μας εμποδίζει από την αγάπη του Θεού. Φοβερό αυτό. Είσαι σε μετάνοια, κατάλαβες ότι έσφαλες και ζητάς το έλεος του Θεού. Κόψε τις αναστροφές για να βρεις αληθινά τον Θεό, να αποκαταστήσεις σχέση με τον Χριστό. Όσο μένεις με τις κακές αναστροφές, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό. Είπε γέρον, όπως ακριβώς ο αποθανών στην πόλη ούτε τη φωνή των κατοίκων της πόλης ακούει, ούτε αντιλαμβάνεται όσα γίνονται σε αυτήν, αλλά μεταφέρεται σε άλλο τόπο, που δεν φτάνουν οι φωνές και οι κραυγές της πόλης, έτσι πρέπει να είναι και ο μοναχός. Εφόσον αρνηθεί τον κόσμο και ακολουθήσει το μοναχικό βίο, έχει υποχρέωση να νεκρωθεί για κάθε κοσμική ενέργεια και να απομακρυνθεί από κάθε περισπασμό και μόχθο της μάταιης και ψυχοφθόρου αυτής ζωής. Εάν δε και αφού ασπαστεί το μοναχικό βίο, δεν απομακρυνθεί από την πατρίδα του, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο μέσο των προηγούμενων ταραχών, ο μοναχός, τότε αυτός μοιάζει με νεκρό που εγκαταλείφθηκε στην οικία και βρώμησε, και από τον οποίο λόγω της ενοχλητικής οσμής απομακρύνονται όλοι. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις προκοπή πνευματική συναστρεφόμενος με κοσμικούς ανθρώπους. Και ένας μοναχός που θέλει να γίνει μοναχός, είναι καλύτερο να απομακρύνεται και από τον τόπο που γεννήθηκε και έχει γνωστούς και φίλους. Πολύ πιο εύκολα θα προκόψεις πνευματικά, ασκώντας την αρετή που λέγεται ξενιτία, απομάκρυση δηλαδή από την πατρίδα του, τη γήινη. Ο ίδιος γέροντας είπε, όπως τα ανάλατα κρέατα που δεν έχουν αλατιστεί σαπίζουν και βρωμούν ώστε όλοι να απομακρύνουν το πρόσωπό τους από αυτά λόγω της δυσοδείας, σταυροβισμένα δε αυτά κρέατα γεννιούνται και σκουλίκια και σύρονται σε αυτά και κάνουν φωλιές τρώγοντας αυτά. Όταν όμως ρίψω με αλάτι σε αυτά, τότε και τα σκουλίκια φωνεύονται και σταματάει η δυσοδεία
γιατί το αλάτι έχει την ιδιότητα να εξαφανίζει και τα δύο, και τα σκουλίκια και τη δυσοδεία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον μοναχό που αφοσιώνεται στις επίγειες φωτροντίδες και τους κοσμικούς περισπασμούς και δεν ησυχάζει στο μοναστήρι του και δεν φροντίζει να δυναμώσει με το φόβο του Θεού για να μην παραλύσει πνευματικώς από την αμέλεια και δεν προσπαθεί να συμμαζεύεται με τη μελέτη του θανάτου και τις μεταθάνατων τιμωρίες των αμελών και δεν επιδιώκει να στερεώνει την καρδιά του με την προσευχή και την αγρυπνία, οι οποίες αποτελούν το πνευματικό αλάτι. Κατά τη στοιχεία για έναν χριστιανό που ζει μέσα στον κόσμο, ισχύουν και αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει να ασκείς και τη μελέτη, την πνευματική και την ησυχία, αν δεν θέλεις να μοιάζεις με αυτό το βρωμισμένο και σκουλικιασμένο κρέας. Ο μοναχός που δεν τα κάνει αυτά, έχει σαπίσει πνευματικώς και έχει γεμίσει από την πολλή δυσοδεία των ακάθαρτων πονηρών και πονηρών λογισμών, ώστε να αποστρέφεται από αυτόν το να αποστρέφει από αυτόν το πρόσωπό του ο Θεός και οι εκλεκτοί άγγελοι. Γιατί συχαίνονται την ακαθαρσία μιας τέτοιας ψυχής και απομακρύνονται από αυτήν. Τότε λοιπόν φωλιάζουν στην ψυχή αυτή οι νοητοί σκόλικες, δηλαδή οι δυνάμεις του σκότους, που ευχαριστούνται πάντοτε τις δυσοδίες αυτές και κινούνται στην ακάθαρτη αυτή ψυχή και βόσκουν, απαλαμβάνονται σαν γλυκιά τροφή τις ρυπαρότητες των ακάθαρτων λογισμών και πράξεων, για τον οποίο καταστρέφεται η δυστυχισμένη ψυχή και οδηγείται στην απώλεια. Εάν ο μοναχός αντιληφθεί έγκαιρα τη βλάβη αυτή της ψυχής του και απορρίψει τους κοσμικούς περισπασμούς και εμπιστευτεί τον εαυτό του εξ ολοκλήρου στο Θεό και ελπίσει τελείως σε Αυτόν και κατευθύνει όλη του τη φροντίδα και απασχόληση να Τον ευχαριστήσει, τότε και ο Θεός εντός ελαϊχής του χρόνου του στέλνει το πνευματικό αλάτι, δηλαδή το καλό και φιλάνθρωπο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Όταν δε έρθει στην ψυχή το πνεύμα αυτό, τότε όλα τα πάθη και οι δαίμονες που ενεργούν δια των παθών και μέσα στα πάθη αυτά αμέσως εξαφανίζονται και διαλύονται όπως ο καπνός. Το πνεύμα του Άγιο διώχνει τους δαίμονες και τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία της προσευχής, της πνευματικής μελέτης και της ησυχίας. Και το τελευταίο του Αγίου Εφραίμ. Αδελφέ, να μην περιπατήσεις τη λάσπη και να απομακρύνεσαι από ανθρώπους που δεν έχουν φόβο Θεού. Βλέπεις, να απομακρύνεσαι από ανθρώπους που δεν φοβούνται τον Θεό. Το λέμε, αυτός είναι αθεόφοβος. Μακριά από αυτόν. Ο φυλακισμένος στο κλουβί σπουργίτης, σπουργείται σκαλί στη φυλακή του. Και εκείνος που κυριεύθηκε από τις αμαρτίες, προτρέπει και άλλους πολλούς να κατρακυλήσουν στα βάθη των κακών. Έτσι, αυτός που έχει κατρακυλήσει τα πάθη, θέλει συνενόχους. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει και αυτός ο μύθος με την αλεπού που έκοψε την ουρά της και μετά κάλεσε όλες τις αλεπούδες και λέει πρέπει όλες να κόψετε την ουρά σας. Έτσι δυστυχώς λειτουργούν οι άνθρωποι που έχουν υποταχθεί στα πάθη. Αδελφέ, να προσπαθείς να μην συναναστρέφεσαι με αυτούς που αγαπούν την αργία και δεν επιθυμούν να επιδίδονται στην ασκητική ησυχία. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τα συμπόσια και λέγουν «Εγώ θα σου κάνω σήμερα το τραπέζι και εσύ μου κάνεις αύριο». Γιατί αν συμφωνήσεις με αυτά, δεν θα σου μείνει καιρός να ζήσεις το βίο της αρετής. Και περνάει η ζωή σου με αυτά τα μάτια. Αλλά η ψυχή σου θα γίνει κατοικητήριο όλων των παθών. Να μιμήσαι αυτούς που είναι θερμοί στα πνευματικά και βαδίζουν στη στενή και στενόχωρη οδό για να φτάσει στη ζωή την αιώνιο. Αυτό που είπε ο Κύριος, στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι είναι οι βρίσκονται σε αυτήν, λίγοι είναι που τη βρίσκουν. Και την οδό βαδίζουν λίγοι και την πύλη που οδηγεί στη βασιλεία λίγοι τη βρίσκουν. Γιατί κάποτε οι Απόστολοι ρώτησαν τον Κύριο ή πολλοί οι σωζόμενοι, αν είναι πολλοί αυτοί που σώζονται. Και ο Κύριος τους είπε αγωνίζεσαι εις ελθύν δια της στενής πύλης. Και λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν τη στενή πύλη. Οι πιο πολλοί προτιμάνε την πλατεία, την ευρύχωρη οδό των παθών.
Και μερικοί σήμερα λένε καλά, τέλος πάντων, όλοι σχεδόν αυτό κάνουν. Τι, ο Θεός όλους αυτούς θα τους βάζει στην κόλαση? Δηλαδή σαν να λένε, δεν θα συγκινηθεί από το πλήθος ο Θεός των ανθρώπων? Μα δεν είναι ότι ο Θεός θα μας βάλει στην κόλαση, μόνοι μας πάμε. Ο Θεός δεν σε βάζει έτσι τιμωρητικά και εκδικητικά κάπου, αλλά αυτοτοποθετήσαι ανάλογα με τα έργα σου. Τα ίδια τα έργα σε οδηγούν εκεί που θα πας, είτε στον παράδεισο είτε στην κόλαση. Τα ίδια τα έργα δηλαδή είτε σε ενώνουν με το Θεό είτε σε χωρίζουν από το Θεό. Και αυτό είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι ο Χριστός και η κόλαση είναι να μην είσαι με τον Χριστό. Όταν τα έργα σου σε ενώνουν με τον Χριστό, ήδη έχεις βρει τον παράδεισο. Όταν τα έργα σου σε βοηθούν να αγαπήσεις τον Χριστό, ήδη είσαι στον παράδεισο. Είσαι στη στενή οδό που πάει στον παράδεισο. Όταν τα έργα σου σε χωρίζουν από τον Χριστό, ήδη είσαι στον δρόμο τον πλατή που πάει στην κόλαση. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Και είναι πολύ διδακτικά νομίζω για όλους μας. Και για τους μοναχούς και για εσάς που αγωνίζεστε, ως, θα το έλεγα τολμηρά, ως μοναχοί μέσα στον κόσμο, ως ασκητές μέσα στον κόσμο, γιατί έτσι είναι, ο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι σαν ένας ασκητής μέσα στον κόσμο, αν θέλει να πετύχει τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε καθόλου με το πνεύμα του κόσμου, με το πνεύμα της φιλοειδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ναι, Γιάννα. Είπατε πολύ σωστά ότι δυστυχώς όλοι μας λειτουργούμε κοσμικευμένα. Και αφού αυτό το οποίο πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να αγαπούμε. Δυστυχώς όμως αυτή η κοσμίκευση έχει περάσει στην αγάπη μας. Έχουμε μπερδέψει την αγάπη κατά Χριστό με την αγάπη γενικά και αόριστα. Πείτε μας μερικά πρακτικά πράγματα που μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το είδος της αγάπης είναι η κατά Χριστό, εκείνο είναι λάθος αγάπη. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η ανιδιοτέλεια. Η κοσμική αγάπη δεν έχει ανιδιοτέλεια, έχει ιδιοτέλεια. Ίδιον τέλος, δηλαδή ίδιο συμφέρον. Δώσε μου και θα σου δώσω. Μου δίνεις, σου δίνω. Έχω υποχρέωση, λέει. Γιατί έχω υποχρέωση? Γιατί μου έδωσε εκείνο. Μου έκανε εκείνο. Και πρέπει να βγάλω την υποχρέωση. Δεν είναι αγάπη αυτό. Είναι εμπορική σχέση. Δίνω και παίρνω. Είναι η ιδιοτέλεια. Η ανιδιοτέλεια ποια είναι? Ενώ δεν μου έχει δώσει, του δίνω. Και ενώ μου δίνει κακό, πάλι του δίνω. Καλό, όχι κακό. Ενώ δεν ενδιαφέρεται, εγώ ενδιαφέρομαι. Ενώ με βρίζει και με αδικεί, εγώ τον ευλογώ. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Ενώ δεν με συγχωρεί, εγώ τον συγχωρώ. Ενώ δεν μου λέει καλημέρα, εγώ του λέω καλημέρα. Και ενώ δεν μου ξαναλέει, εγώ δεν επιμένω και του ξαναλέω. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής αγάπης τα αποτυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέει αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιώται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου λογίζεται το κακόν. Δηλαδή ποτέ δεν βάζεις κακό λογισμό για τον άλλον. Μια γυναίκα που έχει κακούς λογισμούς για τον άντρα της δεν τον αγαπάει πραγματικά. Δεν έχει σωστή αγάπη ή ένας άντρας για τη γυναίκα του όταν έχει κακούς λογισμούς. Είναι μια αγάπη εμπαθής. Όπως αγάπη εμπαθής είναι και αυτό που λέμε κοσμικά έρωτας. Εμπαθής αγάπη. Είναι αγάπη η οποία ζητάει ανταπόδοση. Ακόμα και στη φιλία. Ζητιέται η ανταπόδοση. Δεν είναι η τέλεια αγάπη. Η τέλεια αγάπη είναι να μην ζητάς τίποτε. Ούτε να σε αγαπάει αυτός που αγαπάς,
ούτε να σε ανταποδίδει, ούτε να σε παραδέχεται, ούτε να σε αναγνωρίζει, ούτε να σου πει ευχαριστώ, ούτε να σε αφήσει την ησυχία σου. Όχι, να μην σε αφήσει την ησυχία σου. Γιατί λέτε, ας πω, εντάξει, δεν θέλω τίποτα, να με αφήσει ήσυχο. Όχι, ούτε αυτό να το θέλεις. Να δέχεσαι οτιδήποτε σου κάνει και εσύ να συνεχίζεις να τον αγαπάς. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Ένα λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό είναι η ανιδιοτέλεια. Και ξέρετε, αυτή είναι η θεραπεία μας. Η θεραπεία που ήρθε να φέρει ο Χριστός στην ανθρώπινη προσωπικότητα έχει δύο, ας το πούμε, χαρακτηριστικά. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις θεραπευμένη προσωπικότητα? Το ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αποκατασταθεί μέσα σου η νωρά προσευχή, λειτουργεί μέσα σου η αδιάλειπτη προσευχή, και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι έχεις αυτή την ανιδιοτελή αγάπη. Δηλαδή αγαπάς χωρίς να ζητάς ανταπόδοση. Αγαπάς χωρίς προϋποθέσεις, όπως μας αγαπάει ο Θεός, απροϋπόθετα. Ενώ οι κοσμικοί βάζουν προϋποθέσεις. Για να σε αγαπήσω, πρέπει να έχω κι εγώ κάποιες προϋποθέσεις, έτσι, να απολαύσω κι εγώ κάτι από σένα. Να βρω κάτι και σε σένα, για να σε αγαπήσω. Όχι. Πρέπει να αγαπάς απροϋπόθετα, όπως ο Θεός. Που βρέχει, λέει, και σε δικαίους και σε αδίκους. Δεν κοιτάει ποιος τον ευλογεί, στο χωράφι αυτού θα βρέξω. Ο δίπλα τον βλασφημεί, εκεί δεν βρέχει. Όχι, βρέχει και εκεί. Και έτσι μοιάζουμε στο Θεό. Εντάξει, Άννα, κάτι άλλο. Λέγεται. Με την κοσμικότητα, με τις ομολογίες και γενικά, ας πούμε, με τέτοιο κλίμα. Ναι, πολλά μπορούμε να πούμε. Εάν δεν γίνεται να φύγουμε, δεν θα έχουμε αυτές τις ιδιαίτερες σχέσεις και επαφές. Θα περιοριστούμε στα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα, τα υπηρεσιακά, τα τυπικά, όπως λέμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αν όμως μπορούμε να μην εργαζόμαστε, είναι ακόμα καλύτερο. Ιδίως η γυναίκα κανονικά δεν πρέπει να εργάζεται. Δεν είναι υποτιμητικό για τη γυναίκα να μην εργάζεται. Είναι τιμητικό. Τώρα η γυναίκα, υπακούοντας στις διαφημίσεις των παγκοσμιοποιητών, γιατί έτσι δούλεψαν αυτοί με διαφημίσεις, προέβαλαν τον κακός εννοούμενο φεμινισμό, έτσι, και υποδούλωσαν τη γυναίκα. Και η γυναίκα έχει δύο δουλειές, και σπασμένα τα νεύρα της και εγκαταλελειμμένα τα παιδιά της, τα οποία τα έχει αναλάβει το άθεο κράτος, άλλο που δεν θέλει, για να τα προωθήσει και να φτιάξει το νέο τύπο ανθρώπου, μάλλον ανθρωπαρίου, που θα κάνει τυφλή υπακοή στην ελίτ των παγκοσμιοποιητών, έτσι, στη νέα τάξη πραγμάτων. Όλα αυτά είναι στοχευμένα και δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη να δουλεύουμε στο σύστημά τους. Καλύτερα να περάσει λίγο πιο φτωχικά η οικογένεια και να είναι η μητέρα στο σπίτι και τα παιδιά να έχουν μητέρα, παρά να έχουν καμιά Φιλιππινέζα ή να έχουν το ολοήμερο σχολείο και να τον δίνουν διαβολάκια, τώρα σε απόκριση και λοιπά και λοιπά. Αν όμως δεν γίνεται και πρέπει να εργάζεται, σας είπα, ισχύει αυτό. Και ο Απόστολος λέει, θα πας, θα ψωνίσεις, θα εργαστείς, δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέει, δεν σας λέω να φύγετε από τον κόσμο, δεν γίνεται, αφού έχετε τις εργασίες σας, αλλά να μην συναναστρέφεστε με τον ιδιαίτερο τρόπο της φιλίας, ας το πούμε, της φιλοξενίας μέσα στο σπίτι, της συναισθιάσεως, να κάτσεις μαζί του στο τραπέζι.
Αυτό δεν θέλει το Πνεύμα του Άγιου, να έχεις αυτές τις ιδιαίτερες σχέσεις. Αυτά τα αναγκαία να ψωνίσεις, να εργαστείς, να συνεργαστείς, θα τα κάνεις. Αλλά πέραν τούτου δεν. Και θα σε φωτίσει ο Θεός να μην ακούς και να μην βλέπεις όσο γίνεται. Γιατί δυστυχώς το εργασιακό περιβάλλον πολλές φορές είναι πάρα πολύ βρώμικο, όντως. Αλλά κάποιος, αν έχει τη διάθεση, θα βρει τρόπους λίγο να ξεφεύγει, λίγο έως πολύ. Ας πούμε, μου έλεγε μία δασκάλα στο σχολείο που οι περισσότεροι συνάδελφοί της είναι άθεοι. Και βρήκε τον τρόπο ότι να πάει στο γραφείο και να εισπράττει όλα αυτά τα βρώμικα. Κάθε στην τάξη της, διορθώνει τα τετράδια των παιδιών και είναι μια χαρά και έχει την ησυχία της. Δηλαδή, αν θέλεις, βρίσκεις τρόπους να ξεφεύγεις από το μολυσμένο περιβάλλον. Όσο γίνεται, βέβαια, θα μου πείτε. Πολλοί λένε, σε αυτό που είχατε πει πιο μπροστά, δεν πείραξα κανέναν, δεν θέλω να με πειράξουν. Και στην Αγία Γραφή μέσα λέει ότι μαζί με τους πόρνους κατατάσσει και τους δειλούς, σε αυτούς που δεν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μήπως αυτό είναι δειλία, δηλαδή αυτός που λέει ότι κατά κάποιο τρόπο αρνείται το... τις επιθέσεις από άλλους ανθρώπους, αλλά ίσως και τον κόπο από κάποια... Δειλία είναι η ανθρωπαρέσκεια. Δύο είναι οι αιτίες της δειλίας, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, έτσι. Η πρώτη αιτία είναι η ολιγοπιστία και η δεύτερη είναι η ανθρωπαρέσκεια. Δηλαδή, δεν έχουμε αρκετή πίστη στην πρόνοια του Θεού, οπότε δειλιάζουμε. Σας είπα, τι θα γίνει, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα μας δώσει καινούργια ταυτότητα και τι θα τρώμε, τι θα γίνει, είναι ολιγοπιστία αυτό. Και αρχίζει η δειλία. Και το δεύτερο είναι η ανθρωπαρέσκεια. Δηλαδή, όχι τώρα πώς θα γίνει, αυτός είναι άθεος. Δεν θέλω όμως και να τα χαλάσω μαζί του, γιατί έχω και συμφέρον από αυτόν. Και προσπαθείς να βρεις, τι να βρεις, δεν γίνεται, θα πρέπει να τα χαλάσεις, αν θες να είσαι με τον Χριστό. Και πολλοί προτιμούν όχι, να τα χαλάσω με τον Χριστό παρά με τους ανθρώπους. Αυτό είναι η δειλία. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, αν θέλεις να φυλάξεις την ψυχή σου, θα τη χάσεις. Εάν τη χάσεις για μένα, θα την βρεις. Θα τη σώσεις. Ψυχή εννοεί τη ζωή. Αν τη ζωή σου την τη λυπηθείς και δεν ομολογήσεις, δεν μαρτυρήσεις, θα τη χάσεις. Και σήμερα η ομολογία δεν είναι τόσο, ας το πούμε, επικίνδυνη όπως ήταν στα εκείνα τα χρόνια του Χριστού. Τότε ομολογούσες Χριστό, σου παίρνει το κεφάλι. Αφού σου κάνανε και πάρα πολλά βασανιστήρια, έτσι. Σήμερα ομολογείς Χριστό, θα ακούσεις καμιά ειρωνία. Μέχρι εκεί συνήθως. Σε κάποια άλλα καθεστώτα μπορεί να χάσεις και τη δουλειά σου. Αλλά δεν σου παίρνει και το κεφάλι. Αλλά μπορεί να έρθει και αυτός ο καιρός, να σου παίρνει και το κεφάλι. Στα χρόνια του Αντιχρίστου, θα το παίρνει με ευγενικό τρόπο. Δεν θα έχεις πρόσβαση στο σύστημα, θα είσαι ανύπαρκτος για το σύστημα, αφού δεν θα έχεις τσιπάκι, δεν θα έχεις το 666 και μετά ο Θεός βοηθός. Αλλά και εκεί ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Είναι το θέμα της πίστεως. Πως η Αγία Ματρώνα λέει θα τρώμε χώμα και το χώμα θα γίνει βρόσιμο. Η Αγία Ματρώνα της Ρωσίας, ξέρω. Και πολλοί άλλοι Άγιοι. Αλλήμωνα αν ο Θεός αφήσει τότε τα παιδιά του. Στον καιρό αυτό του Αντιχρίστου. Επομένως, αυτοί είναι οι δειλοί οι οποίοι υποκύπτουν είτε στην ολιγοπιστία είτε στην ανθρωπαρέσκεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα υποκρίνονται τον ασεβή. Όχι τον ευσεβή, τον ασεβή. Γιατί είναι της μόδας η ασέβεια.
Οι πιο πολλοί σήμερα άνθρωποι είναι ασεβείς, αθεόφοβοι. Και ένας που φοβάται το Θεό υποκρίνεται τον ασεβή. Ενώ νηστεύει σε ένα τραπέζι, ας πούμε, που καταλύουν όλοι, καταλύει και αυτός. Αυτό είναι δειλία. Στα χρόνια του Χριστού ήταν της μόδας η ευσέβεια. Οπότε υπήρχαν οι υποκριτές που το παίζανε ευσεβείς. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και ο Χριστός τους κατέκρινε. Σήμερα θα κατέκρινε εμάς που υποκρινόμαστε τους ασεβείς. Που ενώ η κοπέλα, ας πούμε, έχει λίγο φόβο Θεού, δεν τολμάει να φορέσει το γυναικείο ρούχο, φοράει το ανδρικό ρούχο. Αυτό είναι δειλία. Και είναι και υποκρισία. Αφού πιστεύεις, αφού σέβεσαι το Θεό, αφού είναι εντολή του Θεού, γιατί δεν την τηρείς αυτή? Από ανθρωπαρέσκεια. Σου λέει, μετά δεν θα αρέσω. Ορίστε. Ερώτηκα το ο Κύριος. Αν κάποιος σε συμφοβατεί με απρεπείς λέξεις και σε υποβαθμίζει στο σύνολο το κοινωνικό, πρέπει εμείς να του λέμε καλημέρα, ναι ή όχι? Δηλαδή, αν περίπτωση δεν του λέμε καλημέρα, κάνουν αμαρτία σε αυτό το πράγμα. Ο Χριστός μας τι είπε? Ευλογείτε, λέει, τους καταρρωμένους ημάς. Να ευλογείς αυτόν που σε καταργέται. Έτσι. Και αυτόν που σε χτυπάει από το ένα μάγουλο να τον γυρίσει και το άλλο. Να είσαι έτοιμος δηλαδή να δεχτείς και άλλη αδικία. Φυσικά και θα του πεις καλημέρα. Αλλά αυτό δεν σε εμποδίζει και να τον αποφύγεις. Για να μην τον βάζεις να αμαρτάνει. Ξέρεις ότι κάποιος είναι εχθρός, θα τον αποφύγεις. Αλλά αν πέσεις πάνω του θα του πεις καλημέρα. Το συναντήσεις δηλαδή. Και αν δεν τον βλέπεις, θα τον αγαπάς όμως. Από μακριά πάντα θα τον αγαπάς. Και αν τον αποφεύγεις, θα τον αποφεύγεις γιατί δεν τον αγαπάς, αλλά για να μην τον προκαλείς και αμαρτάνει. Καταλάβεις? Από αγάπη πάλι. Ναι. Δεν είναι αντρία δηλαδή να κάνεις το παλικάρι. Δεν είναι παλικαριά αυτό. Βλέπετε, ο Κύριος λέει, να συμπληρώσω λίγο και θα σας δώσω το λόγο. Όταν σας καταδιώκουνε, τι λέει, να κάθεστε και να λες, έλα να με σφάξεις? Όχι. Να φεύγετε, λέει. Όταν σας καταδιώκουνε, από μία πόλη σε άλλη, να φεύγετε. Και οι Άγιοι το κάναν αυτό. Οι χριστιανοί δηλαδή, όταν υπήρχε διωγμός, κρυβότουσαν. Όταν όμως πέφτανε πάνω τους οι στρατιώτες και τους λέγανε είστε χριστιανοί, δεν υποκρινόντουσαν, όχι δεν είμαστε, είμαστε. Και τους παίρνουν το κεφάλι τότε. Έτσι. Αλλά όσο μπορούσαν φεύγανε, κρυβόντουσαν. Και γιατί είχαν ταπεινό φρόνημα, δεν επιτρέπεται να πηγαίνει κανείς αυτόκλητος στο μαρτύριο, αν το φέρει ο Θεός, έχει καλός. Γιατί το άλλο έχει και μία θρασίδιτα και μία υπερηφάνεια. Και είχαμε πολλές τέτοιες πτώσεις, ξέρετε, που ήταν κάποιοι παλικαράδες, αναφέρονται και στα πρωτοχριστιανικά κείμενα, που λέγανε εμείς θα πάμε να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Και πηγαίνανε και μόλις βλέπαν τα σουβλιά και τα τηγάνια εκεί πέρα, αρνιώτησαν τον Χριστό. Δεν θέλει τέτοιο ο Θεός. Ταπεινό φρόνημα, θα το αποφύγεις, θα φύγεις. Αλλά αν πέσεις επάνω του και σε ρωτήσει, θα πεις ευθέως είμαι χριστιανός, γιατί μετά είναι άρνηση. Έτσι και όταν κάποιος μας συμβρίζει, μας αδικεί κλπ, εμείς θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Αλλά και θα τον αποφεύγουμε από αγάπη, για να μην τον προκαλούμε και αμαρτάνει χειρότερα. Κάτι άλλο. Δημήτρη. Δημήτρη. Ευλογείτε τον Θεό.
Είπατε ότι να μην συναναστραφούμε και εδώ τώρα στο κοινό των Ευαγγελινών με κοσμικούς, γιατί βλαπτόμαστε. Στο θέμα της ελεημοσύνης όμως και η επίσκεψη ασθενούς δεν έχει διάξει αν είναι χριστιανός ή κοσμικός ή αδιακρίτως. Πρέπει να δίνουμε σε όλους, λένε οι πατέρες. Σε όλους, ελεημοσύνη. Βλέπω όμως ότι όντως τις πράξεις, γιατί τώρα, όταν επισκέφτησε έναν ασθενή που προσπαθεί να τον πεις να εξομολογηθεί αυτή, δεν το εισπράττει. Διότι είναι στο κοσμικό πνεύμα. Όμως οφείλεις να πας να τον δεις σε μια κλινική, να τον πεις μια παρήγορη κουβέντα, γιατί είναι μέσα στο θέμα το χριστιανικό. Οφείλεις. Μηδενή μηδέν οφείλεται ή μη το αγαπάνε. Αλλήλως. Αυτό το οφείλουμε σε όλους. Την αγάπη. Προσπαθούμε να τους δείξουμε το δρόμο για να βρουν και τη θεραπεία της ψυχής και όποιοι θέλουν το παίρνουν, όποιοι δεν θέλουν. Παίρνε μόνο τα υλικά. Ναι, κάτι θέλετε. Στη Ρουμανία, σε κάποιες τις φυλακές, πήγαιναν οι Ιεραπόστολοι και Πεντηκοστιανοί και άλλες αιρέσεις. Πήγαιναν όμως και οι Χριστιανοί με πολύ ελλειπή πράγματα, λίγα, που είχαν πάρα πολύ λίγα. Και οι ίδιοι φύλακες εκεί έλεγαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι θηρία, σπάνε καρέκλες, τραπέζια, τα πάντα. Αλλά όταν έρχεστε εσείς οι Ορθόδοξοι, είναι αρνιά. Για ένα μήνα είναι πολύ ήσυχοι. Και αυτό σημαίνει ότι η Ορθόδοξα έτσι, το Ορθόδοξο πνεύμα, παίρνουν κάτι που θέλει μόνο. Διώχανε τα δαιμόνια. Όπου μπαίνει το Πνεύμα του Άγιο, φέρνει ειρήνη. Και όσο περισσότερο κανείς ενώνεται με το Πνεύμα του Άγιο, τόσο ειρηνεύει. Είναι ένα κριτήριο για να δεις την πνευματικότητά σου. Πόση ειρήνη έχεις. Και πόση ειρήνη σκορπάς και γύρω σου. Γι' αυτό λέει ο πολύ όμορφο Άγιος Σεραφείμ, ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνεύσουν κοντά σου. Αν εσύ δεν ειρηνεύσεις, δεν σε πλησιάζει κανένας, γιατί τους αποθείς. Φρόντισε εσύ να ειρηνέψεις, δηλαδή να τα βρεις με τον Θεό, να τα βρεις με τον εαυτό σου, να τα βρεις και με τους άλλους και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους μετά να σε κυνηγάνε, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε. Ενώ κρυβότανε, του στείλαν καρτέρι. Και έφευγε ο άνθρωπος στο δάσος και τον περιμένα εκεί με τις ώρες. Στο σειρματοπλέγμα του. Γιατί μόνο που θα σε έβλεπε και θα σου έλεγε μια κουβέντα, σου σκορπούσε αυτή την ειρήνη, αυτή τη χάρα, τη γαλήνη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Να βλέπει το Πνεύμα του Διαβόλου είναι ταραχοποιό. Θέλει μια σύγχυση, ένα μπέρδεμα, μια ταραχή. Και το βλέπει κανείς παντού όπου υπάρχει το δαιμονικό πνεύμα. Αν βλέπει, ας πούμε, απόκριες. Υπάρχει αυτή η σύγχυση, αυτό το ταραγμένο πράγμα. Τώρα σκέφτομαι, λέτε, και εγώ σκέφτομαι συνέχεια κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή στη ζωή μας, φιλοσοφικά, και ακόμα, όχι ήμασταν ψυχικοί άνθρωποι, ήμασταν σαρκικοί άνθρωποι. Και με κάποιο Θεό πλησιάσαμε στην εξομολόγηση κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι όμως υποχωρήσαν να μην εμάς δίπλα τους. Και σε ήταν τόσο κακό τους μεταφέραμε, αλλά με τόσο πολύ μας κρατήσανε και την προσευχή τους και μας προσεγγίσανε. Στην εποχή που φορούσαμε λίγο πιο κοντά, τα πιο ανοιχτά, που μιλούσαμε λίγο απλά άσχημα. Και κάποιοι κάνανε πολύ υπομονή μαζί μας κάποιοι. Και μας κερδίσανε, μας είχαν κερδίσει, είναι κάποιο που μας κερδίσει, αλλά ενώ ότι και η συμπεριφορά του πραγματικού ανθρώπου απέναντί μας, από να μην απομακρυνθεί από εμάς και να μείνει δίπλα μας, να μας βοηθήσει στην πτώση μας και να μας συμπερασταθεί και να μας συμπονέσει, μας βοήθησε πάρα πολύ, Πάτερ. Και δεν ξέρω κατά πόσο οφείλουμε, δεν είμαστε ψυχικά έτοιμοι.
να συμπαρασταθούμε προσευχόμενο μπορούμε και σε κάποιου άλλου και να ανταποδώσουμε την τόση καλοσύνη που λάβαμε κάποια στιγμή. Όπως και οι μοναχοί και οι μοναχές. Πανέχεστε εμάς. Είμαστε μαζί σας και σας. Αυτό σκέφτομαι το σεβασμό. Για κάθε μέρα ντύνουμε τις γιαγιάδες με τα παντελόνια. Προσπαθούμε να στήσουμε. Λοιπόν, τώρα και οι γιαγιάδες γίνανε πολύ μοντέρνες. Και όλες φοράνε παντελόνια. Πιο μοντέρνες. Ναι, πιο μοντέρνες από τις νέες. Λοιπόν, και έρχονται και στο μοναστήρι και θυμώνουν πάρα πολύ άμα τους πεις γιαγιά γιατί δεν φοράς, γιατί βάλε τη φούστα. Γιατί σου λέει τι έχω. Φυσικά κάνουμε υπομονή. Πώς. Και ποιος το λέει. Και αυτό είναι αγάπη. Η διαφορά πια είναι ότι υπάρχει καλή διάθεση σε εσάς, υπήρχε καλή διάθεση. Και αυτούς δεν λέει να τους αποφεύγουμε, αυτούς τους κάνουμε υπομονή. Οι Άγιοι μας λένε να αποφεύγουμε αυτούς οι οποίοι εμένουν πεισματικά στο κακό. Έτσι. Και δεν θέλουν να αλλάξουν. Και θυμώνουν κιόλας όταν τους πεις ότι δεν είναι σωστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος βλέπετε λέει μεταμία και δευτέρα νοθεσία παρετού. Θα κάνεις νοθεσία μία φορά, δύο φορές, γιατί μπορεί να είναι αυτός απληροφόρητος, δεν ξέρουν το νόμο του Θεού οι άνθρωποι, τους το πεις. Με καλοσύνη μία φορά, δύο φορές, το που κάνεις δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, είναι εις βάρος σου, είναι εις βάρος και των άλλων. Αν όμως και με τη δεύτερη φορά δεν το δεχτεί, μετά το σταματάς. Μετά λέει παρετού. Γιατί μετά θα αρχίσει να βλάπτεσαι εσύ. Αρχίζουν τα πνευματικά μικρόβια να περνάνε από εκείνο σε σένα. Γιατί να μην μεταδώσουμε τα πνευματικά ή μεταδώσουμε τα πνευματικά καλά στον άλλο και να υπηρεσίζουμε τα κάτω. Γιατί δεν θέλει. Γιατί είναι και θέμα συνεργασίας της βουλήσεως του άλλου. Ο κάθε ένας είναι αυτεξούσιος. Κλειδώνεται, αμπαρώνεται, χτίζει τύχη γύρω του και σου λέει αυτός είμαι. Δεν αλλάζω. Θες να είσαι μαζί μου, θα αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και είναι έτσι λίγο πολύ επικίνδυνο και λίγο ανόητο αυτό που λένε θα την παντρευτώ ή θα τον παντρευτώ η κοπέλα σε και θα τον αλλάξω. Μάλλον θα σου αλλάξει εκείνος τα φώτα παρά να τον αλλάξει. Λοιπόν, για την ερώτηση, να πούμε δύο φορές. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα, το νίκαι και σώμα στον αγώνα μη. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Μήκρα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτεμον. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.